Τι κάνετε? Είμαι καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μιλάω μαζί σας, χρόνια πολλά για τις ημέρες. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Αρχικά πριν πάμε στο βασικό θέμα της κουβέντας, δεν ξέρω αν ολοκληρώθηκε η παρουσίαση, ή αν σας βγάζουμε, γιατί είχαμε και την παρουσίαση του βιβλίου σας σήμερα στη Λάρισα. Ναι, και ευχαριστώ πολύ. Γίνεται τώρα σε 7.30 ώρα η παρουσίαση. Mm-hmm. Είναι ένα προπονητικό καθαρά βιβλίο. Mm-hmm. Είναι προσέγγιση αγωνιστικών προβλημάτων κτλ. Ένα απόσταγμα από 750 συμμετοχές που έχω σαν προπονητής. Μέσα από τα προβλήματα που αντιμετώπισα μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, είναι όλα μέσα καταγραμμένα και πώς τα αντιμετωπίσαμε και πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε. Δηλαδή, ήταν η επόμενη μέρα μετά από το παιχνίδι, τι προβλήματα είχαμε και δουλεύαμε πάνω σε αυτά. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο ναι, από το Γενάρη που κυκλοφορεί, είναι τέταρτο, κυκλοφορεί από βιβλία και πάει πάρα πολύ καλά. Αφορά coach μόνο προπονητές και ανθρώπους ποδοσφαίρου ή και ποδοσφαιρόφιλους? Όχι, είναι μόνο για προπονητές, για άνθρωποι που ασχολούνται ενεργά με την τεχνική. Ναι. Το ποδόσφαιρο. Για ποδοσφαιρόφιλους είναι, δεν ξέρω κατά πόσο εσείς ενδεχομένως, αν και ξέρετε πάρα πολλά πράγματα, ίσως και για αθλητικογράφους. Καλό θα βεβαίως, είναι βεβαίως. Για να μαθαίνουμε παραπάνω πράγματα πάνω σε αυτό που σχολιάζουμε. Γι' αυτό. Ναι, γιατί θα εστιάζεται μετά, γιατί βγήκε από το 4-4-2 ο ακραίος και δεν βγήκε ο φόρος. Όταν πάμε να στηρίξουμε ένα 4-4-2, δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα δεύτερο σεντερφόρ να παίξουμε μόνο με ένα. Παράδειγμα. Επειδή είπατε ότι περιλαμβάνει και παιχνίδια, είναι βιωματικό, εγώ θα το χαρακτήριζα, παιχνίδια έτσι και πώς θα τα χειριστήκατε κτλ. Εκείνο το αλίστου μνήμης, ρωτάω και τώρα και λόγω Άρη, 3-4 στην Κέρκυρα το έχει? Καλά, ναι, εκείνο, ναι, γιατί ξέρεις ότι σπουδαίος παίχτης που παίζει στην Παρή ήταν ο Περέιρα. Έτσι, ο Ντανίλο, ναι. Ο Ντανίλο λοιπόν ήταν ο παίχτης κλειδί που μπήκε στο ημίχρονο και άλλαξε τα δεδομένα παίζοντας σε ένα στήλο όπως παίζει ο Καμαρά τώρα στο Ολυμπιακό, που ήταν και λάθος που τον έβγαλε προχθές ο άλλος. Ναι. Γιατί ήμουν και μέσα στο Καραϊσκάκι και είδαμε τον ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Ήταν ο Ντανίλο που έκανε και ναι, διαφορά, δηλαδή έκανε και σκοράρις, έκανε έφτασε και όλα τα άλλα. Τέλος πάντων. Ωραία πάσα. Ήταν ένα σημαντικό παιχνίδι. Ωραία πάσα κάνατε, πριν πάμε στα παιχνίδια της Κυριακής, να μας σχολιάσετε λίγο και τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Πώς το είδατε? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για αυτό που είδα εκεί πέρα, το παιχνίδι. Θα έλεγα και στο ημίχρονο, ξεκινώντας το δεύτερο ημίχρονο και βγαίνοντας και ο Καμαρά, η ενέργεια που είχε ο ΠΑΟΚ έδειχνε ότι είχε μάλλον περισσότερη ενέργεια σαν ομάδα. Είχε πολύ περισσότερη ενέργεια και πήγαινε προς το τέλος, δηλαδή η ομάδα που θα μπορούσε και να βγει καλύτερα στο χώρο ήταν ο ΠΑΟΚ. Είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα και ενδεχομένως είχε και την ευχαίρεια αυτή ο προπονητής του ΠΑΟΚ να έχει δύο σεντρεφόρ στον πάγκο. Τον Ολιβέρα εννοώ και τον Τσόλακ. Πράγμα που πραγματικά κρίναν το παιχνίδι. Γιατί ο άλλος πάει και κάνει αλλαγή το σεντρεφόρ με τον Ελαραμπή, αλλά δεν έχει στον πάγκο δεύτερη εναλλακτική αν τα πράγματα δεν του πάνε καλά για να έχει ένα δεύτερο σεντρεφόρ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν το είχε, το έβαλε, ο κόλπο το κυνήγησε και νομίζω ότι καθαρά τακτικά πήρε το παιχνίδι αυτό. Ήταν παίκτης κλειδί ο Αγκούστο Κυρετσιόλη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ μέχρι να βγει, ή ο Αγκούστο? Είδατε ναι, κάποιον που ξεχώρισε ναι, περισσότερο? Ο Αγκούστο ήταν καταπληκτικός. Οι δύο παίκτες του χώρου του κεντρού με τον Αγκούστο είναι φοβερά τεχνικά καταρτισμένος. Τον είδα δηλαδή πρώτη φορά τόσο καλά. Λειτουργήσε και ρολάρισε πάρα πολύ καλά. Εν τω μεταξύ βρήκανε και έναν Βιλά πολύ κουρασμένο και ένα πολύ μέτριο σε ταχύτητα με το Μπουχαλάκι. Εκεί και νομίζω ότι κυριαρχήσαν στον χώρο του κέντρου. Πάπου δηλαδή μπορούσε να βγάλει καθαρές επιθέσεις χωρίς μεγάλη πίεση στον χώρο του κέντρου. Και εκεί ήταν το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού. Είναι αυτό που είπατε. Εγώ από το 60 και μετά 65 αντιλήφθηκα ότι ο Ολυμπιακός μένει από δυνάμεις. Μένει από δυνάμεις και κάτι ακόμα. Ότι βγάζοντας τον Καμαρά που είναι ένας παίκτης που θα μπορεί να πιέσει πίσω από το φορ, το έδειχνε αυτός, ο Εμβιλά αντίθετα είναι ο παίκτης που έρχεται και κολλάει δίπλα στα κεντρικά στόπερ. Βγάζοντας τον Καμαρά λοιπόν, ερχόντας και ο Εμβιλά να παίξει σαν τρίτο στόπερ κυρίως για να ξεκινήσει το παιχνίδι από εκεί, άδειαζε εντελώς το χώρο του κέντρου του Ολυμπιακού. Και εκεί όταν κάθε φορά έπαιρνε την μπάλα ο ΠΑΟΚ είχε την ευχαίρεια να κυκλοφορήσει όπως ήθελε αυτός την μπάλα. Και ο Καμαρά δεν είναι όμως σε καλή κατάσταση σε σχέση με πέρσι τουλάχιστον? Ναι, σίγουρα δεν είναι ο γνωστός Καμαρά, αλλά με τέτοια αρνητικότητα, με τόσο αργό τέμπο που είχε ο Εμβιλά, ας πούμε αν μη τι άλλο ο Καμαρά ήταν ένας παίκτης που πιέζει, πρεσάρει. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει χάσει πάρα πολύ με τον τραυματισμό και με τη συμπεριφορά αυτή έτσι όπως συμπεριφέρονται στο Φορτούνι. Έχασε τον παίκτη που έκανε 8 με 10 γκολ το χρόνο και 10 assist pass. Σωστά. Αυτός ο παίκτης λείπει τώρα να κρατήσει και την μπάλα πίσω από το φόρο, να είναι δύο ομάδες ψηλά. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον,
ότι ο Ολυμπιακός κάθε φορά που παίρνει ένα παράδειγμα στο δεύτερο μήνυμα έπαιρνε ο Αραντή την μπάλα και είχε πολύ μεγάλες αποστάσεις με τα στόπερ του, το σύστημα του Παπασταθόπουλου. Δηλαδή αργούσαν να ανέβουν ψηλά αυτοί για να κάνει συνοχή η ομάδα στην άμυνα μετά που χαθεί την μπάλα. Πάντως κόσμος νομίζω ήταν, ότι δηλαδή, είχε... είναι και δύσκολο για ένα προπονητή να κρατήσει τους παίκτες του στην τζίτα όταν έχει πάρει το πρωτάθλημα από τον Γενάρη, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που και Ευρώπη είχε και κύπελο, είχε με την ΑΕΚ και όχι με κάποια ομάδα εύκολη. Δεν ξέρω αν είναι και αυτό ένα μέρος του προβλήματος για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ πήγαινε στα κόκκινα μέχρι προχθές, πήγαινε στα κόκκινα και θα συνεχίσει να πηγαίνει. Ναι. Κοίταξε, νομίζω όμως ότι γενικά ο Ολυμπιακός έχει χάσει μια ταχύτητα κάτω. Έχει πάει μια ταχύτητα κάτω σε σχέση με το πώς ήταν η ομάδα πριν. Mm-hmm. Δεν έπαιζε ο Φουρτούνης, ήταν καλύτερο από Λουμπουανά. Ήταν αλλιώς τα πράγματα. Νομίζω ότι εκεί η ταχύτητα έχει λείψει, η πίεση έχει λείψει. Κι αν ο ΠΑΟΚ πρόσεχε περισσότερο, πίεζε περισσότερο στο παιχνίδι πρωταθλήματος, στα πλέον φαινό, mm-hmm. μέσα στην Τούμπα, ενδεχομένως η κατάσταση του Ολυμπιακού να μπορούσε να τον απειλήσει και για το πρωτάθλημα. Ναι. Πριν σας αναλάβει ξανά ο Νίκος, φαντάζομαι θα έχει ερωτήσεις. Πείτε μας λίγο ένα σχόλιο 20 μέρες πριν τον τελικό από δύο ομάδες που εντάξει τις ξέρουμε όλες, τις βλέπουμε, τις παρακολουθούμε. Κοίτα, θα έλεγα ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο κοντά, γιατί πλέον είναι επαγγελματίας κυπελούχος. Το σχολίασα, το ξεκίνησα τον πρώτο τελικό του στο Βόλο τότε με την ΑΕΚ. Πάλι ήμουν στη τηλεόραση, είχα ένα σχολιασμό λίγο το παιχνίδι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που πλέον έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα. Έχει υπομονή στο παιχνίδι, δηλαδή έχει τους παίχτες που δεν πανικοβάλλονται αν τα πράγματα λίγο δεν πάνε καλά. Γιατί πιστεύω ότι θα διαβάσει, θα δει το παιχνίδι καλύτερα. Έχει ενθουσιασμό και εκεί είναι τρομεγάλο ο Παναθηναϊκός για να ξαναγυρίσει πάλι σε επιτυχίας. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πολύ δύσκολα θα χάσει το κύπελλο στο τελικό. Ωραία. Κώστα, σε πάω στον Άρη, και γιατί υπάρχει πέρα από το παιχνίδι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό, θέλουμε το σχόλιο σου σε ό,τι έχει να κάνει με έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε πριν δύο μήνες στην ομάδα, ξεκίνησε χωρίς να αλλάζει πολλά πράγματα, σταδιακά όμως τον βλέπουμε κάπως ριζοσπαστικό, εγώ θα τον πω εγώ, και σε συστήματα και σε πρόσβακα σε κάποιες περιπτώσεις. Εσύ, τον Μπούργος και τον τρόπο που διαχειρίζει την ομάδα, πώς το βλέπεις μέχρι στιγμής? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος με τεράστιες παραστάσεις. Έτσι. Ναι, ναι. Τεράστιες παραστάσεις, σε υψηλό επίπεδο κτλ. Ανεξάρτητα αν δεν ήταν ο πρώτος προπονητής κτλ. Ήταν ο άμεσος συνεργάτης, αλλά λοιπόν είχε άποψη για οτιδήποτε κινούνταν. Επίσης, η σχολή που είναι από τη σχολή που προέρχεται είναι πάρα πολύ σε σύστημα και τακτική. Λειτουργούν πάρα πολύ. Ναι. Τώρα, έχει μια άλλη, έχει και μια αμεθότητα μέσα από τη γλώσσα και μέσα από το στυλ που ξέρει ότι πρέπει να ακολουθηθούν αυτοί οι παίχτες, να παίξουν. Αυτά όλα είναι τα υπέρ του, μέσα σε αυτό που βλέπουμε, ναι, τώρα. Επίσης, αυτό που με κάνει εντύπωση σε σχέση με το Άρη του πρώτου γύρου είναι ότι η ομάδα δεν περιμένει στο πίσω από τη σέντρα να πάρει την μπάλα και να ξεκινήσει την επίθεση, αλλά πιέζει αρκετά ψηλά και πηγαίνει πολλές φορές, είδαμε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ μέσα στο Χαριλάο, και πιέζει το πρώτο τρίτο του αντιπάλου. Ναι. Και αυτό του δίνει δυνατότητα όταν κερδίσει την μπάλα, οι παίχτες κλειδιά για τον Άρη, που είναι box to box με την μπάλα στα πόδια, να είναι κοντά στην περιοχή και να μπορούν να δημιουργούν εύκολα καταστάσεις. Έχει ένα πρόβλημα και ο Άρης όσον αφορά στο κεντρικό force το goal, αλλά μπορούν να το δώσουν το goal, μπορούν να το δώσουν και οι παίχτες που παίζουν πίσω από το force. Αυτό το 4-4-2, γιατί τον έχουμε δει μέχρι στιγμής να χρησιμοποιεί 4 ή 5 συστήματα. 4-2-3-1, 4-4-2. Έχει παίξει με 3, δεν του βγήκε. Θεωρείτε ότι ταιριάζει αυτό το 4-4-2 που βλέπουμε στα τελευταία μάτς? Ναι, κοίταξε, μπορεί να, ανάλογα και με τον αντίπαλο, διαβάζοντας και τα άλλα στόπερ που έχει ο αντίπαλος και τι ζητάει από το παιχνίδι ο Άρης. Ναι. Φυσικά το γνωρίζω όμως, το έχει αξιολογήσει ότι μπορεί. Δεν είναι ξαφνικά ότι θα πάρει 4-4-2. Για να πάρει 4-4-2, έχω αξιολογήσει ότι μπορεί η ομάδα να το στηρίξει, όπως βέβαια και το 4-2-3-1 που έπαιζε κατά κόρο. Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτό γνωρίζει καλά ότι μπορεί να το στηρίξει. Έτσι έχει δυνατότητα, βλέποντας το πώς πηγαίνει ένα παιχνίδι και ποιος είναι ο αντίπαλος, να μπορεί να το βρει. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πλέον έχημα, ξέρετε, για τον coach σε μια ομάδα. Να μπορεί να ξέρει καλά την ομάδα του για να μπορεί να αλλάζει ένα και δύο συστήματα και να ψάχνει το αντίπαλο να δει ποιος μαρκάρει ποιον στην αλλαγή που κάνει το σύστημα. Γενικά δοκιμάζεται πάντως, δηλαδή φαίνεται ότι ψάχνετε. Ενώ παίζεται για τον Άγγλα σημαντικό στόχο και κάποιο άλλο μπορεί να πήγαινε με την πεπατημένη και να μην άλλαζε πολλά, φαίνεται ότι το ψάχνει σε αυτή τη φάση. Είναι, ξέρεις, πας με τη φιλοσοφία ότι το αποτέλεσμα είναι ο καλύτερος φίλος του προπονητού. Άρα λοιπόν, ναι, το να πάω με μια αυτή που δεν θα έχω τόσο έντονη κριτική, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό, αργά ή γρήγορα θα με στείλει, δεν θα με κρατήσει. Ναι. Ενώ το αποτέλεσμα, αν το παίξω το παιχνίδι, αυτό έχω αξιολογήσει ότι μπορώ να το στηρίξω λοιπόν και να το αλλάξω,
θα το παίξει με 75 και αυτό βέβαια μπορούμε να του δώσουμε το, τα συγχαρητήρια. Δηλαδή μέχρι το 95 είναι μέσα στο παιχνίδι και παίζει. Ναι. Για να πάρει το παιχνίδι. Πάντως και αυτό το 4-4-2 για να το διευκρινίσουν, το έχουν πει και άλλη φορά βέβαια. Δεν είναι το καθαρό 4-4-2 γιατί οι πλάγοι του παίζουν περισσότερο στον άξονα. Είναι κάτι σαν 4-2-2-2. Κάπως έτσι το κάνει και αφήνει, τις πλευρές για να τους πλάγους διαδρόμους για τα μπακ του. Και το παίζει κάπως διαφορετικά, νομίζω. Κοίτα, έρχονται μέσα και ένας από τους δύο φόραν βλέπεις. Πρώτα απ' όλα και ο Καμαρά δεν είναι ο κεντρικός σταματημένος που θα παίξει με πλάτη. Τον βοηθάει νομίζω το ότι παίζει διπλός φόρ ο Καμαρά στο 4-4-2. Ακριβώς, ναι, ναι. Ακριβώς. Ρίχνει το ένα άλλο ακόμα φόρ. Έναν επιθετικό παίκτη κοντά στο φόρ για να μπορεί να απασχολεί το ένα στόπερ τουλάχιστον από το δύο, να μην ασχολούνται με ένα φόρ. Ναι. Και έτσι ο Καμαρά έχοντας αυτή την κίνηση στο χώρο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον αντίπαλο. Και βέβαια δημιουργεί και ταχύτητα, έτσι αυτή η ιστορία. Το μάτι στο ντέρμπι της Κυριακής στη Λεωφόρο, όπως το βλέπεις, γιατί είναι πολύ κρίσιμο για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Είναι ένας Παναθηναϊκός σε καλό momentum μετά και την πρόκληση στο κύπελλο, αλλά είναι και ένας Άρης που έρχεται από δύο καλά αποτελέσματα. Κοίτα, νομίζω ότι και οι δύο αντίπαλοι θα κοιτάξουν να πιέσουν και να δώσουν πρόβλημα στα κεντρικά στόπερ. Ναι. Που εντάξει, δεν είναι και τα δυνατά του σημεία. Και ο μεν και ο δε. Ναι. Κατά τη δική μου άποψη, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι και βλέπω και αξιολογώ. Νομίζω ότι όποια από τις δύο ομάδες έρθει πιο ψηλά, πιέσει πιο ψηλά, ο Παναγός μέχρι τώρα το κερδίσει αυτό, γιατί οι αντίπαλοι που πάνε να παίξουν στη Λεωφόρο, κατά κάποιο τρόπο παίζουν λίγο σε ενισχυμένη άμυνα με κόντρα επίθεση και τα λοιπά πράγματα που τον βοηθάει τον Παναθηναϊκό να είναι κοντά στην περιοχή του αντιπάλου. Ο Άρης όμως είναι μια ομάδα που κρατά καλά την μπάλα στην επίθεση, πιέζει στην επίθεση. Ναι. Ήταν ένα πραγματικά πολύ ωραίο τακτικά παιχνίδι για να το παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον. Το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Εντάξει, το ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ θέλει να κάνει μια μεγάλη νίκη για να ξαναμπεί δυνατά στην υπόθεση, γιατί αν και αυτό το παιχνίδι δεν του κάτσει της ΑΕΚ, νομίζω ότι θα απομακρυνθεί από αυτή την υπόθεση της Ευρώπης. Και αυτό θα είναι μεγάλο πλήγμα για την ΑΕΚ, γιατί και πολλούς παίχτες μεταγραφές έχει κάνει φέτος και στο γήπεδο έρχεται τώρα το καινούριο. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι τι θέλω, το θέμα είναι αν μπορώ. Ναι, σωστό, σωστό. Και ο ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει πια το μεγάλο κίνητρο για να δώσει τα πάντα με την ΑΕΚ από τη στιγμή που έρχεται και ο τελικός. Κώστα, πάμε λίγο πιο προσωπικά. Επιστροφή στους πάγκους, μετά από καιρό. Σε ομάδα με μεγάλο brand name. Δεν είναι ομάδα τυχαία για το επαρχιακό ποδόσφαιρο η Καλαμάτα. Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι μετά το πέρασμά μου από το Βάλο, ένα αντίμενο από το Βόλο που πήγαμε να δημιουργήσουμε και η ρήξη που είχαμε τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Πέο, ήμουνα περίπου 18-20 μήνες έξω από τα γήπεδα, πράγμα που μου έλειψε πάρα πολύ. Αν και προσπαθούσα να καλύψω τις ώρες μου και με την αξιολόγηση της κλάδας μέσω της εποχή, στα τεφά, στους σπουδαστές, προπονητική και με τη σύνθεση του βιβλίου. Α, δεν καθώς ήταν δηλαδή, 18 μήνες. 45 χρόνια, ναι. Με τίποτα. Είχα πολλά πράγματα να κάνω, αλλά το γήπεδο, ο χώρος, το χώρο μου έλειψε πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν τώρα, πράγμα που δεν είναι να σου πω και την αλήθεια, γιατί έχω δουλέψει σχεδόν εκτός από τις 2-3 μεγάλες ομάδες. Μεγάλη ομάδα μου ήταν ο Άρης, ας πούμε, η Τρίπολη. Είχα δουλέψει σχεδόν μόλις και είχα ψηλοαπογοητευτεί, να σου πω την αλήθεια, ότι μπορεί να ξαναγυρίσω, πράγμα που ήθελα πολύ. Αλλά έρχεται αυτή η πρόταση από τον κύριο Πρασά από την Αμερική, με πήρε ένα τηλέφωνο, μου είπε ότι θέλει να κάνουμε ένα πλάνο, ένα τριετές, όπως ο Όφη, γιατί κουπάρω τον πρόεδρο του Όφη. Εγώ είχα δουλέψει πριν από 18 χρόνια ξανά, έγινε ένα μεγάλο γκάλουπ, με αφορμή βέβαια ο Πρασά, πήρε ένα γκάλουπ που έγινε στην Καλαμάτα μεταξύ 8 προπονητών. Παψηφίλοι, φίλαθλοι, με θυμούνται ακόμα εδώ και 18 χρόνια και μου δώσανε αυτή την ευκαιρία να ξαναγυρίσω πάλι πίσω. Και τι μπορεί να υπάρξει στο μυαλό σας εν ώψη της νέας σεζόν όταν σε ένα πρωτάθλημα 17 ομάδων πίνει νερό ο πρώτος? Και αυτό σχετικό. Τι μπορεί να σκεφτεί. Και αυτό σχετικό. Ναι, σχετικό. Και αυτό μπορεί να τελικά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι σχετικό γιατί είναι 34 οι ομάδες. Ναι. Και θα πρέπει να αγγίξεις την τελειότητα σαν ομάδα για να μπορέσεις να κάνεις. Και εγώ σου λέω το άλλο, ότι κάνεις τα πάντα. Έχεις τα πάντα, οι προϋποθέσεις, δημιουργείς, παίζεις πρώτος. Και πας να παίξεις τον μπαράζ. Και στο πέμπτο λεπτό, ο στόπερ σου γλιστράει και πέφτει πάνω στο φόρ και παίρνει κόκκινη κάρτα. Αλλιώνεται αμέσως το αποτέλεσμα και η κόπη μιας χρονιάς. Και πάνε στράφη όλα, βέβαια. Για μια στιγμή, πώς το σκεφτήκαν αυτό και πώς το δεχτήκαν οι ιδιοκτήτες από τη Λίγκα 2, να γίνεται αυτή, να κάνουν δηλαδή μια κλειστή λίγκα πάνω. Και να μένουν πάντα οι ίδιες αυτές τις ομάδες και να μόνο ένας να πέφτει. Δεν μπορώ να το πω, πώς το δεχτείτε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι άδικο. Αυτό τέλος πάντων που τώρα ένας προπονητής
πάει σε μια ομάδα που είναι οργανωμένη, που ο πρόεδρος έχει τη διάθεση να φτιάξει, να οργανώσει και να κάνει κάτι πολύ καλό. Νομίζω ότι πας να κάνεις όσο μπορείς μια καλύτερη ομάδα, να αρέσει τον κόσμο, να έρθει ο κόσμος ξανά στο γήπεδο. Γιατί ακόμα το ρεκόρ, διάβασα σήμερα τώρα στα νέα της Καλαμάτας, είναι 6-800 σε ένα παιχνίδι που πάλι προπονητής ήμουν εγώ από τη φυλά. Έχει κόσμο. Έχει λαό. Και πολύ κόσμο η Καλαμάτα. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν μια ομάδα που να παίξει ελκυστικό, καλό, επιθετικό ποδόσφαιρο, να μας αρέσει, να αρέσει τον κόσμο, να αρέσει το γήπεδο και στο τέλος θα δούμε να κάνουμε μια σούμα που έχουμε φτάσει. Στη μάχη Βέρειας Λεβαδιακού, πριν σας αφήσουμε, τι προβλέπετε? Κοίταξε, νομίζω έτσι όπως βλέπω, ξέρω πάρα πολύ καλά τον Παύλο τον Τερμιτζάκη. Ναι. Πολλά χρόνια στις σχολές ήμασταν εκεί. Εμένα μου αρέσει η Βέρεια, μου αρέσει σαν περισσότερο σαν ομάδα. Έχει καλό πλάνο με τους δύο επιθετικούς που έχει μπροστά. Παίζει με μια ομάδα βέβαια, οποία η Λεβαδιά είναι μια έμπειρη ομάδα, αλλά νομίζω ότι η Βέρεια έχει ένα προβάδισμα παραπάνω κατά την άποψή μου σε ταχύτητα. Είναι πιο γρήγορη ομάδα. Ναι. Τώρα αυτό βέβαια, ξέρεις, είναι ανάλογα και ψυχολογικά πώς θα αντιμετωπίσει ένα τέτοιο παράδειγμα. Γιατί κρίνονται τα πάντα. Και εκεί θα δούμε. Τελικά η Καλαμάτα coach ήταν να φέρει τον Ρονάλντο, τον original, ή όχι? Ένα ερώτημα να πάρει τον Ρονάλντο. Ναι, ναι, όταν είχα πάει πριν από χρόνια εκεί, είχε έρθει στην Καλαμάτα και στη δοκιμή δεν τον κρατήσανε. Δεν αξιολογήθηκε για να μείνει. Γίνεται για αυτά. Οπότε ο Ναζάριο ήρθε για δοκιμή και ο Ρονάλντο κανονικός ήρθε για ο καινούριος για διακοπές. Ναι, ναι. Στην Καλαμάτα. Νομίζω με το Ζαρζίνιο ήταν τότε προπονητής. Ένας σπουδαίος Βραζιλιάνος παίχτης που υπήρξε τότε στο παρόδι, είχε έρθει στην Καλαμάτα με τον Παπαδόπουλο, να θυμάμαι καλά. Ήρθε εκεί, έκατσε μια εβδομάδα, δεν τον κρατήσανε και έφυγε. Ίσως καλύτερα και για τον Ρονάλντο που έφυγε. Ίσως καλύτερα. Δεν το συζητάμε καλύτερα, γιατί αν πήγε να παίξει κάποια γήπεδα που είχαμε εμείς τότε. Μεγάλο χάλι, μεγάλο χάλι. Εμείς να ευχηθούμε καλή αρχή. Έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας. Είναι η αλήθεια και μακάρι την επόμενη σεζόν να αλλάξει και το φορμάτ στην Super League 2 και να μπορέσετε κάτω από καλύτερες συνθήκες να διεκδικήσετε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην κατηγορία. Αυτή είναι η καλύτερη ευχή. Ναι. Καλύτερη ευχή. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Coach, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Ευχαριστώ.